Ακόμα μία συζήτηση με, αυτή τη φορά με τον βουλευτή Ρακλείου τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μάξιμον Σενετάκη, και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή, βέβαια. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την προκήρυξη των, των εκλογών το Σάββατο. Σωστά. Το Σάββατο το πρωί ο Πρωθυπουργό επισκέπτεται την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι. Όπου εκεί τη ανακοινώνει την διάλυση τη Βουλή και την έναρξη επισήμω τη προεκλογική πια περίοδου. Αμέσω μετά έχουμε το ευχάριστο ότι έχει επιλέξει ο πρόεδρο να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από τα Χανιά, από την πατρίδα του. Έχουμε βέβαια και τα εγγένεια του μουσείου αύριο, το Σάββατο το πρωί, με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, να βρίσκεται στι Μύρε, κάτω, στο Νότο. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Θα μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, για τα έργα του πολιτισμού. Και την Κυριακή έχουμε, έχουμε υπογραφή της σύμβασης, άλλο ένα σημαντικός σταθμός, του ΒΟΑΚ, του κομματιού που είναι ΣΔΙΤ, από την Νεάπολη στη Χερσόνησο, από τη Χερσόνησο στη Νεάπολη, όπου αρχίζει, όπως ήδη έχει γίνει, και μπαίνει πια σε υλοποίηση αυτό το πολυπόθητο για την κρίτη έργο, το έργο ανάπτυξης, το έργο πνοής που θέλουμε να έχουμε στην Κρήτη, τον ΒΟΑΚ. Μάλιστα, ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι οργώνεται την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι μια διαρκή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, ε, περιοδία βρίσκεστε, και θέλω λίγο να ξεκινήσω με το εξή. Από τι επαφέ που έχετε πραγματοποιήσει και τι συναντήσει με τον απλό κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο σα μεταφέρουν οι πολίτε, οι πολίτε του Ηρακλείου, σε επίπεδο Περιφερειακή Ενότητα, οι πολίτε τη Κρήτη, τι είναι αυτό το οποίο σου προβληματίζει. Θα σα πω. Ε, κοιτάξτε. Αυτό που βλέπουμε έτσι σαν αποτέλεσμα είναι πραγματικά ότι αισθάνονται, αισθάνονται δικαιωμένοι, ειδικά οι πολίτες που είχαν ψηφίσει η Μητσοτάκη, αισθάνονται δικαιωμένοι που έκαναν την επιλογή το 19. Αισθάνονται δικαιωμένοι διότι βλέπουν ότι αυτά που υποσχεθήκαμε υλοποιούνται βήμα-βήμα. Και βεβαίω αισθάνονται και έχουν την αίσθηση της εμπιστοσύνης, κάτι το οποίο ήταν πρώτο μας μέλημα να αποκαταστήσουμε τη σχέση κράτους-πολίτη, τη σχέση εμπιστοσύνης κράτου-πολίτη και βλέπουμε ότι ε, στην πλειοψηφία του ο κόσμος, ε, θέλει αυτό που υπάρχει να συνεχίσει. Ε, μετά το δυστύχημα στα τέμπη υπήρξε ένα, ένας προβληματισμός γιατί κλώνησε αυτό, αυτή τη σχέση την οποία σας ε, μετέφερα Βλέπουμε όμως 50 μέρες μετά πια το δυστύχημα ότι αυτή ε, η, η σκέψη που κάνει ο κόσμος βλέποντας πια τη συνολική εικόνα της πολιτικής μας επανέρχεται στην πεποίθησή του ότι ε, πρέπει να ξαναδώσει ε, ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση και να δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσει ξανά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό... Ε, όχι γιατί έχουν λυθεί όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά ε, γιατί ακριβώ είδε ότι μεγάλα και σημαντικά προβλήματα ή και μεγάλε προκλήσει οι οποίε προέκυψαν αυτά τα τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και με καλά αποτελέσματα. Άρα, και άλλα προβλήματα τα οποία μένουν και τα οποία λέμε και εμεί ε, ότι θα βάλουμε ω πρώτο στόχο την επόμενη τετραετία, οι πολίτε θα εμπιστευτούν την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία για να τα λύσει. Μάλιστα. Ε, να πάμε λίγο στο κομμάτι των συνεργασιών. Εγώ πραγματικά δημοσιογραφικά έχω καταγράψει όρου όπω ε, αυτοδυναμία οπωσδήποτε. Βασικό στόχο και πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθούμε στην αυτοδυναμία. Έχω καταγράψει τον όρο προοδευτική διακυβέρνηση. Έχω καταγράψει τον όρο κυβέρνηση τιμένων. Μπερδεύεται ο κόσμο. Μπερδεύεται και να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, και μπερδεύεται από όλε τι πλευρέ. Καταρχά για την πρώτη, για την πρώτη, ε, Κυριακή το κομμάτι αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διότι με την βόμβα που λέμε εμείς ότι έχει βάλει στα θεμέλια της δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφιση του νόμου για την απλή αναλογική κάποιο κόμμα για να κυβερνήσει αυτοδύναμα χρειάζεται να βγάλει 47-48%. Οπότε κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα δημοσκοπικά ευρήματα άρα δεν υπάρχει για την πρώτη Κυριακή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπάρχει όμως... Υπάρχει μια, α, ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο θα δείξει ποιο θέλει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα. Αυτό είναι που λέμε εμείς, είναι εξαιρετικά σημαντική η πρώτη κάλπη. Και τι άλλο υπάρχει στην πρώτη κάλπη, αυτό που είπατε, η προοδευτική διακυβέρνηση. Εάν κάτσουμε να δούμε τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν και τα οποία θα συμμετέχουν στη Βουλή, η προοδευτική διακυβέρνηση ε, με απλούς υπολογισμούς μπορεί να σχηματιστεί μόνο μόνο ναι. από τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ25 και του ΚΚΕ. Συγγνώμη και του, και του, και και του, του ΠΑΣΟΚ. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο ε, με πολύ ωραία λόγια ο κύριος Τσίπρας λέει προοδευτική διακυβέρνηση για τους περισσότερους φαντάζει ένας εφιάλτης. Άρα λοιπόν την πρώτη Κυριακή ε, δεν συζητάμε για αυτοδυναμία ε, συζητάμε για ισχυρό μήνυμα ε, επιλογής για το ποιο θέλουμε να είναι πρωθυπουργό. αλλά συζητάμε Μια... ότι εάν Μια... δεν Επιάντε, προσέξουμε γιατί ε, θα το θέσω στον κόσμο το, Δηλαδή, αν μπορεί να ξανα... Επιδιά, Α, αν, ο κόσμος, αν ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να ξαναζήσει στην κυβέρνηση Τσίπρα-Βαρουφάκη και κάπου εκεί και ο κύριο Ανδρουλάκης ο οποίο μα κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ο κύριο Ανδρουλάκης θα έρθει να προσθέσει σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση τον άγνωστο Χ. Εάν κάποιος Οπότε θα ναι. μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Βαρουφάκη, επειδή άφησατε το ΜΕΡΑ25 εκτό από αυτή την εφιαλτική, όπω λέτε, διακυβέρνηση. Γι' αυτό το τονίζω. Όχι, είπα ναι. η, διακυβέρνηση προοδευτική ναι. είναι, μέρα 25, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. πασό ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25. Έκανα λάθο στην αρχή. Και Α, και ΜΕΡΑ25. Το... Ναι, 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 να το ξεχαθαρίσω. Αυτό, αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμο να σκεφτεί ότι την πρώτη Κυριακή, εάν πάει χαλαρά να ψηφίσει. Ε, και Δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα τρία κόμματα να συγκεντρώσουν ένα 47% κάτι το οποίο ευτυχώ δεν προκύπτει Οι από δημοσκοπικά. τα δημοσκοπικά ευρήματα. όμως είναι η μόνη λύση για την προοδευτική, τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, ε, λίγο ειδικά τα κόμματα της αριστερά τους αρέσει να επικαλούνται έτσι. Ωραίες λέξεις, ρομαντικέ, ρομαντικές, έτσι, προοδευτική διακυβέρνηση, τα ακούμε πάρα πολύ ωραία. Ποιος άλλωστε δεν θέλει να είναι προοδευτικό σε αυτή τη χώρα, να εξελίσσεται και αυτά. Αλλά όταν πάμε στο πρακτικό, τα νούμερα μας καθοδηγούν σε αυτή τη λύση. Άρα ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή έχει την επανένωση των δύο αυτών πολιτικών προσώπων, του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη. Και κάπου εκεί ξαναλέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, χωρίς να μας λέει ποιος θα είναι ε, ο Πρωθυπουργό. Μάλιστα είδα και ένα σποτάκι του Πασόκ που ε, συνεχίζει να, να ε, έχει έτσι το ερωτηματικό στο ποιος και καλά ότι απαντάει στο ποιος είναι αυτός ο άγνωστος και που θέλουμε να είναι προς, ως Πρωθυπουργό και λέει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή τον πλέκει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Ε, να πάμε λίγο σε επίπεδο Κρήτης στο κομμάτι των υποδομών. Ξέρετε, πραγματοποιήσαμε ε, ένα, μια έρευνα εδώ σε επίπεδο εκπομπή την περασμένη εβδομάδα και ρωτήσαμε κριτικού τι είναι αυτό το οποίο ζητούν και τι είναι αυτό το οποίο του απασχολεί. Αυτό το οποίο απάντησαν οι περισσότεροι είναι ότι μα απασχολεί το κομμάτι τη οδική ασφάλεια. Ξέρετε, μιλάμε για ένα σχεδιασμό ΒΟΑΚ. Ωστόσο, το 2023, Απρίλιο του 2023, ΒΟΑΚ δεν έχουμε. Λοιπόν, όντω το κομμάτι των υποδομών είναι ε, το κομμάτι και, το, και ευρύτερα τη οδική ασφάλεια. Γιατί η οδική ασφάλεια, όπω ε, και στι εκδηλώσει που έχουμε κάνει και στου νόμου που έχουμε ε, αναφερθεί, ε, δεν αφορά μόνο τι υποδομέ, αλλά αφορά και οδηγική συμπεριφορά αφορά και τον έλεγχο κυρίω των οδηγών για το αλκοόλ, που είναι μια από τι βασικότερε αιτίε ε, θανατηφόρων ε, δυστυχημάτων. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι υποδομέ, ε, αλλά. Στο κομμάτι των υποδομών είχαμε πει από το 2019 πριν να ευγούμε ότι αυτό ε, το κομμάτι του ΒΟΑΚ είμαστε η κυβέρνηση που θα, θα το υλοποιήσει και τελικά τα καταφέραμε. Ήδη το έργο έχει ξεκινήσει, ήδη σας λέω την Κυριακή σημασιοποιείται το δεύτερο μεγάλο κομμάτι αυτής της σύμβασης και μένει το άλλο μεγαλύτερο του 1,5 δις που είναι από τη Χερσόνησο ε, στο, στα Χανιά όπου είναι περίπου 1,5 δις και έχει δοθεί αναβολή, έχουν ζητήσει ενδιαφερόμενη αναβολή για να προλάβουν να προετοιμαστούν. Αλλιώς θα ήταν και αυτό ε, στον αέρα. Όμως, αφού λοιπόν αυτό δρομολογήθηκε, γιατί σας έχω εξηγήσει και εδώ στην εκπομπή σας ότι το, το δύσκολο κομμάτι ήταν να βρεθεί χρηματοδότηση και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να βρει τη χρηματοδότηση και, και, αυτό δεν κάνει να το λέμε για αυτονόητο. Αλλά είναι, είναι και το, το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο, όπω και τα λιμάνια μα, προχθές υπογράψαμε στη Χερσόνησο την βελτίωση του λιμένα Χερσονήσου. Και βασικό κομμάτι, ειδικά για την οδική ασφάλεια, είναι και το επαρχιακό δίκτυο. Γιατί ξέρετε, εάν δείτε τα στατιστικά των θανατηφόρων ατυχημάτων, λέμε ΒΟΑ και τον βλέπουμε συνέχεια πόσο υποβαθμισμένο είναι, αλλά τα, τα μισά ε, δυστυχήματα. Γίνονται ε, στο υπαρχιακό δίκτυο. Ένα κλειστό βοάκο τόσο με διόδια δεν επιβαρύνει το υπαρχιακό δίκτυο. Γι' αυτό υπάρχει παράλληλη ε, ε, στόχευση ώστε να υπάρχει και η αναβάθμιση του, παραλια... του, του υπαρχιακού δικτύου. Ηδη ε, στην περιφέρεια δόθηκαν ε, κι άλλα εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και θα δοθούν κι άλλα τέτοια έργα. Ηδη υλοποιείται ένα άλλο μεγάλο έργο, βελτίωσης ασφάλεια του οδικού δικτύου. Γιατί όντω ε, θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικά παράλληλο ε, δίκτυο, γιατί κάποιο μπορεί να μην θέλει να χρησιμοποιήσει το VOAC. Άρα, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και η αναβάθμιση ε, του επαρχιακού δικτύου ε, μαζί με το ΒΟΑΚ. Κύριε Σεντάκη, σα ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία. Ε, έχουμε ακόμα ένα μήνα. Στη διάθεσή σα. Ε, ναι, τώρα μέρες. έχουμε πιο περιορισμένη. Ακριβώ από, από τον Σάββατο, επόμενη. αλλά από επόμενη Σίγουρα επόμενη. θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.